Δεκέμβρη του 2011, είμαστε στις αρχές του 2014 και ακόμα η δομή δεν έχει λειτουργήσει. Με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, χωρίς να χρειάζεται κτίριο, γιατί υπάρχει το κτίριο, και μόνο για να ολοκληρωθεί η δομή, η λειτουργία της δομής, μια τόσο αναγκαία κοινωνική δομή σε μια εποχή που η κοινωνία την έχει ανάγκη όσο ποτέ, κοντεύουμε τώρα 2,5 χρόνια και ακόμα γαλιάζουμε, δεν μπορούμε ακόμα να λειτουργήσουμε τη δομή. Με άπειρες διαδικασίες, πάνε, έρχονται φάκελοι, γυρίζουν πως τίθεται, πάνε και αυτό το δημιουργικό, φέρει και άλλο ένα, φέρει και τούτο, αποκεντρωμένες, 10 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, έσκει και όλας, για να καταλάβουμε δηλαδή πώς λειτουργούν τα πράγματα. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι ο Δημότης δικαιολογημένα δυσφορεί, ούτε τον νοιάζει, ούτε είναι υποχρεωμένος να ξέρει τι φταίει. Φταίει ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο που εδώ υποσχέθηκαν το 2000. Ο Δήμαρχος. εγώ είμαι λίγο πιο επίκη. Λοιπόν, σου λέει τι κάνετε από το 11, δεν μπορείτε να τελειώσετε ένα θέμα. Η δημοτική πάλι μέσα αυτό το κοικιώνε. Απ' τη μια δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν γιατί είχαν μάθει σε μια άλλη λογική των παλιών Δήμων, δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν τη νέα νομοθεσία και το νέο θεσμικό πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί. Απ' την άλλη έχουμε περάσει, όπως συμβαίνει στην Ελλάδα, από το ένα άκρο στο άλλο, από την απόλυτη ατιμωρησία, όπου ο καθένας έκανε ό,τι ήθελε χωρίς καμία συνέπεια, σε ένα αυστηρό πειθαρχικό δίκαιο, το οποίο μάλιστα πολλές φορές εφαρμόζεται κατά υπερβολή και καταχρηστικά, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια ανεύθυνο υπευθυνότητα, κανείς να μην υπογράφει, να δυσκολεύεσαι να βρεις προϊσταμένους, να μην έχουν αναλάβουν προϊσταμένοι, να ζητούν υπογραφή για το ψήλου πείσμα για καθαρά υπηρεσιακά θέματα από τον αιρετό για να μοιραστεί η ευθύνη και αυτό να δημιουργεί μία ακόμα από τις πολλές δυσλειτουργίες που έχουν δημιουργηθεί και στην ουσία στελέχη των Δήμων να συμπεριφέρονται σαν παλιοί γραμματείς κοινοτήτων όπου για το κάθε θέμα έπρεπε ο κοινοτάρχης ή εν πάση περιπτώσει το μικρό Δήμο ο Δήμαρχος να υπογράφει για τα πάντα.